Ήρθε η ώρα να πάμε και στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, καθώς οι κριτικοί εκεί παραδίδουν μαθήματα χορού από τη μία και λεβεντιάς παράλληλα από την άλλη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ανδρουλάκη, είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Κριτών Θεσσαλονίκης. Στο λευκό τον πύργο από πίσω, με φόντο βέβαια, συνεφιασμένο απόγευμα, σωστά. Καλησπέρα, αντιπρόεδρε. Καλησπέρα. Λέω συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη σήμερα. Δυστυχώς είστε άτυχοι, ναι, μέχρι χτες ήταν χαρά Θεού, είχε ηλιακάδα, καγιοτζίστηκα σαν τη ζεστή. Λοιπόν, μας έχετε στείλει και κάποια πλάνα γενικά από τον τελευταίο χορό που πραγματοποιήσατε. Βεβαίως, ναι, από το γλέντι μας ήταν. Λοιπόν, μπορούμε να τα δούμε λίγο, να δούμε λίγο τα πλάνα. Για να ρίξουμε μία ματιά να μπούμε στο κλίμα. Εδώ είμαστε, κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, βάλαμε τους τηλεθεατές στο κλίμα. Αυτό επικράτησε στο χορό εκεί των κριτικών της Θεσσαλονίκης. Έντονα συναισθήματα, σαν να βρίσκεσαι στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι όπου πατήσω εμείς γίνεται δικό μας το έδαφος. Οπότε ναι. Το έδαφος, σωστά. Σωστά. Δυσκολευτήκαμε λίγο στην πανδημία, βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Μείναν πίσω αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά σιγά-σιγά βέβαια. Θέληση να υπάρχει, σωστά. Βεβαίως, βεβαίως. Επανήλθαμε και θα ανέβουμε από εδώ πέρα κι άλλο μόνο. Μάλιστα. Επίσης έχουμε και μαθήματα χορού, η αλήθεια είναι. Εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Για πείτε μας. Βεβαίως. Κάνουμε στο Σύλλογο δωρεάν μαθήματα χορού για όλους τους ενδιαφερόμενους κάθε Τρίτη 7 με 9. Μαθαίνουμε όλους τους παραδοσιακούς κριτικούς χορούς. Τα παιδιά που διδάσκουν. Οι πιο πολλοί ήταν σε σχολές κάτω στην Κρήτη, οπότε ξέρουν να χορεύουν καλά. Αλλά και αυτοί που δεν ήταν είναι τόσο μερακλείδες που έχουν μάθει καλά να χορεύουν. Οπότε θέλουμε να το μεταλαμπαδεύουμε αυτό. Βλέπουμε πλάνα τώρα, είναι δεκάδες τα άτομα που ενδιαφέρονται. Ναι, 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 είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ. Και δεν είναι μόνο κριτική, το οποίο είναι το πιο ευχάριστο από όλα.
Α, και δεν είναι Κρητική, είναι και Θεσσαλονική πάνω, ε! Από την, από την περιοχή. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα, οργανώνεται κάθοδο στην Κρήτη, προγραμματίζεται ή το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι τώρα πρώτα Θεός θα δούμε τι θα κάνουμε προ-πανδημίας, διοργανώναμε συνήθως το καλοκαίρι διάφορα συνήθως φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, ναι, σε συνδυασμό με διάφορα σωματεία και με διάφορους κρητικούς καλλιτέχνες. Τώρα πρώτα Θεός δεν έχουμε οργανώσει κάτι ακόμα, περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί το πράγμα, αλλά το έχουμε στο πλάνο. Λοιπόν, μέχρι να κλείσει η σεζόν και η εκπομπή φέτος βέβαια, θέλω λίγο να δεσμευτείτε τηλεοπτικά ότι θα οργανώσετε ένα χορευτικό αποκλειστικά για μας εδώ για την Κρήτη TV στο Λευκό τον Πύργο μπροστά. Βεβαίως, βεβαίως θα γίνει αυτό το πράγμα και θα βάλουμε και τα δικά μας όργανα να παίζουν. Τέλεια, το κλείνουμε. Το κλείνουμε, να δώσω τις χαιρετισμούς μου θέλω όμως πριν να κλείσω. Ναι. Πάλι στη μάνα μου, στις αδερφές μου στο Ηράκλειο, στον παππού μου και στην γιαγιά μου, στην Αγία Βαρβάρα και στις θείες μου, στην Αγία Βαρβάρα επίσης. Φτιάχνετε και καλά στη Βάνια στην Αγία Βαρβάρα, ισχύει αυτό? Τα καλύτερα στη Βάνια στην Κρήτη φτιάχνουμε στην Αγία Βαρβάρα. Να το, έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Μιλάμε και στον Ενικό Γιώργο. Να είστε καλά. Έλα, έλα, γεια, γεια, γεια.